Έντονε αντιδράσει προκαλεί η τροπολογία του Υπουργείου Εργασία, με την οποία οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που είναι γονεί βρεφών, προνηπίων, νηπίων ή μαθητέ έω και τρίτη γυμνασίου και τα τέκνα του νοσούν από κορονοϊό, μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία του μόνο πέντε ημέρε. Δικαιούνται όμω ειδική άδεια μόνο για τι τέσσερι πρώτε μέρε, ενώ η πέμπτη μέρα απουσία θα χρεώνεται στην κανονική άδεια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι γονεί εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια τη ειδική άδεια θα λαμβάνουν μόνο το 50% των αποδοχών του, το οποίο κατά τι τρει πρώτε ημέρε καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη μέρα από τον ΕΦΚΑ. Άμεση ήταν η αντίδραση τη Ομοσπονδίας Γονέων και Κυδεμόνων Μαθητών Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου με ανακοίνωσή τη αναφέρει. Μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει η απόφαση τη κυβέρνηση να τιμωρεί ουσιαστικά του γονεί που πρέπει να απουσιάζουν από τη δουλειά του για να συνδράμουν το παιδί του, αν πρέπει και το ίδιο να απουσιάζει από το σχολείο λόγω κρούσματο κορονοϊού. Οι γονεί ανεξάρτητα τη πορεία τη υγεία του παιδιού του θα χρεώνονται ημέρε από την κανονική του άδεια και δεν θα λαμβάνουν πλήρε αποδοχέ. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι που αποκλειστικά ευθύνονται για την τεράστια διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία που δεν παίρνουν κανένα μέτρο για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία έρχονται να τιμωρήσουν και από πάνω του γονεί επειδή τα παιδιά του νοσούν κόβοντα το μισό του μεροκάματο. Αλήθεια, αναρωτιόμαστε ποιοι ωφελούνται από αυτή την τροπολογία και για ποιου τελικά δουλεύει και νομοθετεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Τέρμα πια η κοροϊδία. Εδώ και τώρα ανάκληση αυτή τη απαράδεκτη απόφαση. Απαιτούμε άδεια με πλήρε αποδοχέ χωρί να χρεώνεται η κανονική μα άδεια όσο πρέπει να είμαστε στο σπίτι δίπλα στα παιδιά μα που νοσούν. Αρκετά πληρώσαμε την κομμωδία που λέγεται Διαχείριση τη Πανδημία στα σχολεία.